Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ήθιστε η συζήτηση για τον προϋπολογισμό από την εποχή που καθιερώθηκε στο Αγγλέζικο Κοινοβούλιο να είναι η μεγαλύτερη και σοβαρότερη πολιτική συζήτηση η οποία γίνεται στα Κοινοβούλια. Θέλω λοιπόν να ξεκινήσω, καταρχήν να δηλώσω ότι συμπαθώ τον κύριο Μαντά για δύο λόγους. Πρώτον, διότι είναι χαμηλών τόνων και σοβαρός άνθρωπος. Και δεύτερον, γιατί διαβάζει με μεγάλη επιμέλεια τα non-papers της Νέας Δημοκρατίας. Θέλω λοιπόν να εξηγήσω ποια είναι η μεγάλη ιδεολογική μας διαφορά. Άκουσα χθες τον κύριο Χουλιαράκη, ο οποίος είπε, ναι, υπερφορολογήσαμε τη μεσαία τάξη για να κάνουμε την αναδιανομή του εισοδήματος. Εδώ λοιπόν ακριβώς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι η μεγάλη μας διαφορά. Η φτωχοποίηση της μεσαίας τάξης στη χώρα είναι καταστροφή. Η μεσαία τάξη αποτελούσε πάντοτε τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής κοινωνίας. Αυτή τη στιγμή η μεσαία τάξη στην Ελλάδα δεν είναι η μεσαία τάξη στη Γερμανία. Η ελληνική μεσαία τάξη είναι πράγματι μικρομεσαίοι νοικοκύριδες άνθρωποι. Αυτοί οι οποίοι είχαν μικρές επιχειρήσεις, αυτοί οι οποίοι βγάζανε ένα μεροκάματο, αυτοί οι οποίοι μπορούσαν να δημιουργήσουν 5, 10, 12, 50 άντε θέσεις εργασίας. Δεν ήταν οι παμπλουτίδιδες της χώρας. Αυτούς λοιπόν, τους συγκεκριμένους ανθρώπους, αυτή τη μεσαία τάξη, υπερφορολόγησε ιδεολογικά ο ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν επιλογή, είπε ο κύριος Χουλιαράκης. Και ήταν όντως επιλογή. Ήταν όντως επιλογή, διότι αυτό φάνηκε από όλες τις δηλώσεις όλων των ανθρώπων οι οποίοι είχαν σχέση, είτε τροϊκανοί λέγονται αυτοί, είτε άλλοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, οι οποίοι αρνούνται κατηγορηματικά τη λογική αυτής της υπερφορολόγησης. Και έρχομαι λοιπόν και εγώ και λέω ότι ναι, εδώ διαφωνούμε. Ιδεολογικά διαφωνούμε. Εμείς δεν την πιστεύουμε αυτή τη φορολογία. Και επειδή δεν είσαστε οι μόνοι που έπρεπε να διαπραγματευτείτε με την Τρόικα, και εμείς το κάναμε στο παρελθόν, και το κάναμε με μεγάλες δυσκολίες, και εμείς είχαμε πιέσεις πολλές, εμείς είχαμε ένα άλλο μείγμα στην πολιτική μας. Και το άλλο μείγμα της πολιτικής μας ήταν να μειώσουμε όσο μπορούμε δαπάνες και να μειώσουμε τη φορολογία. Γιατί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι? Διότι αποδεικνύεται περίτρανα ότι ο κοινός μας στόχος, τον οποίο εγώ δεν αμφισβητώ, ο κοινός μας στόχος ποιος είναι? Να μπορέσουμε να δούμε την Ελλάδα οικονομικά σταθερή, να βγούμε από τα μνημόνια, να ευημερήσει ο λαός κτλ. Εσείς ακολουθείτε λάθος συνταγή από την πρώτη στιγμή. Άκουσα τον κύριο Μαντά να λέει, μα επαναλαμβάνετε το επιχείρημα των 100 δισεκατομμύριων. Τι να κάνουμε τώρα, κύριε Μαντά μου, τι να κάνουμε, που η πραγματικότητα δυστυχώς διαψεύδει κάθε ισχυρισμό του ΣΥΡΙΖΑ. Μα Ρέγκλινγκ το λένε αυτό, μα Στουρνάρα το λένε αυτό, μα Σόιμπελ το λένε αυτό. Οποιοδήποτε λέει ότι το κόστος του πρώτου εξαμήνου του ΣΥΡΙΖΑ της βαροφικιάδας εποχής της ενδόξου με το ωραίο σακάκι μας κόστησε 100 δισεκατομμύρια. Τι να κάνουμε τώρα? Να πούμε ότι χαρθήκανε όλα τα λεπτά της ανακεφαλοποίησης που έδωσαν οι Έλληνες πολίτες για τις τράπεζες όταν χάθηκαν οι τράπεζες? Θα το αμφισβητήσει αυτό κανείς? Η Νέα Δημοκρατία το λέει αυτό? Το λένε οι ξένοι. Πώς τους επικαλείστε εσείς όταν λένε μια καλή κουβέντα και όταν λένε τα υπόλοιπα είναι κακή στραβή και ανάποδα? Δεν γίνεται. Υπάρχει μια πραγματικότητα και είναι αυτή. Αυτό το κόστος το πληρώνει ο Έλληνας πολίτης. Περιμένετε και θα δούμε πού θα μπορέσουμε να συμφωνήσουμε επιτέλους. Έχουμε λοιπόν μια υπερφορολόγηση. Μια υπερφορολόγηση την οποία λέει ο κύριος Χουλιαράκης χθες ότι είναι συνειδητή. Λέμε λοιπόν εμείς ότι αυτή η υπερφορολόγηση είναι λάθος. Γιατί είναι λάθος? Διότι θα κάνουμε προϋπολογισμούς ανακυκλώνοντας και αναδιανέμοντας τη μιζέρια μας. Δηλαδή τη φτώχεια μας, για να το πω σε απλά ελληνικά. Εάν δεν μπορέσουμε να πετύχουμε το στόχο της ανάπτυξης. Πώς θα πετύχουμε το στόχο της ανάπτυξης? Θα το πετύχουμε το στόχο της ανάπτυξης εάν μπορέσουμε να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας, επιχειρήσεις, επενδύσεις. Μέχρι και ο κύριος Πρωθυπουργός σας ανακάλυψε στην έκθεση Θεσσαλονίκης και μας είπε, μας διαβεβαίωσε ότι η Ελλάδα έχει μπει σε τροχιά ανάπτυξη.
Έλα τώρα που η πραγματικότητα διαψεύδει πάλι τον κύριο Πρωθυπουργό, για άλλη μια φορά, διότι τελικώς βγήκαν τα στοιχεία και ο περσινός χρόνος έκλεισε με ύφεση, διότι ο προϋπολογισμός ο περσινός προέβλεπε μεγαλύτερη ανάπτυξη για φέτος και είμαστε η μόνη ευρωπαϊκή χώρα η οποία άλλαξε τα νούμερά της προς τα κάτω και όχι προς τα πάνω, μέσα σε μια Ευρώπη που αναπτύσσεται όλοι. Έλα τώρα που βγαίνουν τα νούμερα της Παγκόσμιας Τράπεζας και βγαίνουν και τα νούμερα της Ελστάτ και η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επί ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, η πρώτη χώρα στην αποεπένδυση. Τι θα πει ελληνικά αποεπένδυση, να κάνω τη μετάφραση? Αποεπένδυση σημαίνει ότι φεύγουν οι επιχειρήσεις από τη χώρα μας. Σημαίνει ότι επενδύσεις που ήταν να γίνουν δεν γίνονται. Σημαίνει ότι επενδύσεις που είχαν γίνει κλείνουν τα μαγαζιά τους. Έχω βαρεθεί να κάνω ερωτήσεις προς τον κύριο Παπαδημητρίου. Ειλικρινά σας το λέω. Έχω νομίζω στο κομπιούτερ μου την ίδια ερώτηση και αλλάζω μόνο την επιχείρηση. Λέω, τώρα παγώνει την επένδυση BlackRock. Μετά φεύγει εμένα από το εργοστάσιο 102 εργαζόμενοι. Μετά δεν ολοκληρώνεται μια επένδυση. Δεν χρειάζεται να κάνω καμιά μεγάλη προσπάθεια. Μα κύριε Μαντά μου, ακούστε. Ακούστε, τα βάζω όλα. Αλλά εάν γίνονταν πράγματα, θα είχαμε πέσει 6 βαθμούς στην παγκόσμια κατάταξη. Η καπαλιά λέγαμε ότι θα δούμε τον τουρισμό, θα δούμε Αλβανό τουρίστα στην Ελλάδα. Θυμάστε, αυτό ήταν τις καλές εποχές. Σήμερα είμαστε πίσω από την Αλβανία. Δηλαδή είσαστε περήφανοι εσείς? Εσείς που πανηγυρίζετε και υποστηρίζετε αυτόν τον προϋπολογισμό, είσαστε περήφανοι γι' αυτό? Είσαστε χαρούμενοι ότι η Ελλάδα έχει πέσει 6 βαθμούς? Μα είναι ποτέ δυνατόν να έχουμε τα μέτρα της Τρόικας, να έχουμε χαμηλούς μισθούς? Συγχωρείτε κυρία Μπακογιάννη, σε τι έχει πέσει για να καταλάβω κι εγώ η Ελλάδα σε 6 βαθμούς? Σε τι? Κατάταξη της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας. Αυτό όμως αυτό δεν έχει καμία σχέση με αυτό. Να το λέμε, δεν είναι στην ανάπτυξη. Λοιπόν, κατάταξη. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Μη σχολιάζετε. Η κατάταξη της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι πώς μια χώρα δημιουργεί εκείνες τις προϋποθέσεις για να μπορέσει να είναι ανταγωνιστική παγκόσμια τράπεζα. Δεν θυμάμαι να είναι η Νέα Δημοκρατία εκεί πέρα μέσα. Έτσι. Λοιπόν, η Παγκόσμια Τράπεζα. Κύριε συνάδελφε, μπορώ να σας προσγειώσω στο σημερινό μνημονιακό ΣΥΡΙΖΑ? Φοβάμαι ότι έχετε μείνει 2 χρόνια πίσω. Σήμερα λοιπόν η πραγματικότητα είναι ότι με όλους αυτούς ο κύριος Τσακαλώτος συνεργάζεται, διότι δεν μπορεί να κάνει αλλιώς ο άνθρωπος. Κατάλαβα ότι σας ενοχλεί, κατάλαβα. Αλλά ακούστε, η άρνηση της αλήθειας, η άρνηση αντίληψης πραγματικότητας δεν έχει βοηθήσει ποτέ κανένα κόμμα και καμία κυβέρνηση. Η πραγματικότητα λοιπόν σήμερα είναι ότι στον τομέα της ανάπτυξης, που είναι ο μόνος τρόπος να μεγαλώσει η πίτα, διότι κύριε Μαντά μου, εγώ εμφανίστηκα στη Βουλή και όταν ψηφίσατε αυτές τις καταπληκτικές μετά το 18 το νόμο ότι θα κοπούνε οι συντάξεις, ότι θα μειωθεί το αφορολόγητο, σας έφερα, όταν τα δείτε, αλλά μου στείλετε μια επιστολή. Αλλά σας έφερα ένα χαρτάκι τι κόβεται από κοινωνικές δαπάνες. Τι κόβεται από κοινωνικές δαπάνες. Τι κόβεται από τους φτωχούς. Όχι από τους πλούσιους, από τους φτωχούς. Καθαρές. Όχι, μείον αυτά. Όχι, τι κόβεται, διότι... Κύριε Υπουργέ, κύριε Υπουργέ. Κύριε Υπουργέ, δεν ακούγεστε. Κύριε... Εγώ... Λοιπόν, εγώ θα σας κάνω μία πρόταση. Εγώ είμαι βουλευτής Αθήνας. Εάν κάνετε μία βόλτα από την Αθηνάς και κάνετε μία βόλτα και μιλήσετε με τον κόσμο, θα δείτε τι θα σας πούνε, πώς ζούνε και τι έχετε κόψει επί των δικών σας ημερών από κοινωνικές δαπάνες. Ωραία. Αφού είναι αλήθεια αυτό, δεν χρειάζεται εσείς τις κυρία Μπακογιάννη. Απαντώ στο επιχείρημα του κυρίου Μαντά,
ότι η κακιά Νέα Δημοκρατία τα κάνει αυτά γιατί θέλει να κόψει κοινωνικές δαπάνες. Δεν θέλει να κόψει, κύριε Μαντάμ. Η κακιά Νέα Δημοκρατία, όπως τη λέτε εσείς, έχει διαφορετική φιλοσοφία. Η κακιά Νέα Δημοκρατία θέλει αυτή τη στιγμή να δημιουργήσει ανάπτυξη στη χώρα. Δεν μπορείτε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν την πιστεύετε την οικονομία, δεν την θέλετε, την πολεμάτε όπου τη βρείτε και δυστυχώς το τίμημα το πληρώνει ο ελληνικός λαός. Ευτυχώς δεν θα αργήσει η ώρα. Ευχαριστώ, κυρία Μπακογιάννη. Θα εμείς τις προϋποθέσεις. Παρακαλώ τον κύριο Υπουργό, τον κύριο Τσακαλώτο. Εντάξει. Κυρίες... Σας παρακαλώ.